Σας καλωσορίζω θερμά στη Θεσσαλονίκη, στο δεύτερο Βαλκανικό Συνδικαλιστικό Φόρουμ, που αποτελεί συνέχεια της πρώτης αντίστοιχης προσπάθειας που έγινε εδώ στις 8 και 9 Απριλίου του 2016 με πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών και την συνεργασία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Είναι ένα φόρουμ που μας δίνει τη δυνατότητα να γνωριστούμε, να συζητήσουμε ανοιχτά, δημοκρατικά και αδελφικά, με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ μας, για τη θέση όμως των εργαζομένων στις βαλκανικές χώρες και για τη μεταξύ μας συνεργασία προς όφελος των εργαζομένων και των λαών των Βαλκανίων, που αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα και βιώνουμε τις ίδιες σοβαρές δυσκολίες. Στα Βαλκάνια ζούμε πολλοί λαοί που έχουμε όμως πολλές ομοιότητες και περίπου θα έλεγα παρόμοιες παραδόσεις. Ιστορία, κουλτούρα, πολιτισμούς, ακόμη και ήθη και έθιμα. Ένα μοσαϊκό λαών που όμως πάνω απ' όλα είμαστε γείτονες που έχουμε την υποχρέωση αλλά και το καθήκον να υπερασπιζόμαστε και να επιδιώκουμε την ειρηνική συμβίωση. Συνάδελφοι, μετά από σχεδόν 3 χρόνια η κατάσταση για τους λαούς των Βαλκανίων έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Σε όλες τις βαλκανικές χώρες οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί. Δεν φτάνουν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων. Ενώ οι κυβερνήσεις νομοθετούν μέτρα λιτότητος, όπως βαριά φορολόγηση και μείωση των δημοσίων δαπανών. Η ανεργία, η φτώχεια, οι ελαστικές μορφές εργασίας συχνά αναγκάζουν νέους αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή του κόσμου σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν έναν μισθό για να μπορούν να καλύψουν την επιβίωση τη δική τους και τις οικογένειές τους. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια οι μισθοί μειώθηκαν κατά 22-32% και οι συντάξεις ως και 40%. Και μάλιστα από τις πιο ευπαθείς ομάδες των συνταξιούχων, τους χάμηλους συνταξιούχους, των αναπήρων κτλ. Πρόσφατα, η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε νόμο σύμφωνα με το οποίο ο κατώτατος μισθός θα συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας και θα αποφασίζεται με υπουργική απόφαση και όχι έπειτα από συλλογικές διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Ακόμη, το 90% των εργαζομένων στην Ελλάδα δεν καλύπτονται από κλαδική σύμβαση, εφόσον κανείς δεν δεσμεύει τους εργοδότες να διαπραγματεύονται με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Τα επίσημα στοιχεία ακόμη δείχνουν γενίκευση της ευελιξίας, δηλαδή της υποαπασχόλησης για όλο και μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, αυξάνεται η εμπλοκή της Ελλάδος σε υπερελαιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις με την επέκταση των βάσεων του ΝΑΤΟ στη χώρα μας, με τη συμμετοχή σε στρατιωτικές ασκήσεις που αναπαριστούν γενικευμένες σειράξεις. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ασφάλειας. Αντίθετα, η ιστορία έχει δείξει πως αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών των Βαλκανίων και έχει οδηγήσει στο αιματοκύλισμα των εργαζομένων και την καταστροφή κρίσιμων για το λαό υποδομών. Για τις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων οι μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες και τα μεγάλα έξοδα για στρατιωτικούς εξοπλισμούς γεννούν πολλούς και βαρύς φόρους για τους εργαζόμενους και από την άλλη αυξάνουν τα κέρδη των χωρών που κατασκευάζουν όπλα και οπλικά συστήματα. Γνωρίζουμε ότι αντίστοιχη κατάσταση κυριαρχεί σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, όπου οι εργαζόμενοι είτε πληρώνουν την καπιταλιστική κρίση, είτε καλούνται να δουλέψουν χωρίς δικαιώματα για να στηρίξουν την όποια οικονομική ανάκαμψη. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο ρόλος των συνδικάτων είναι να οργανώνουν την πάλη των εργαζομένων, πρώτα και κύρια μέσα στους χώρους δουλειάς, να διεκδικούν την υπογραφή κλαδικών συμβάσεων, συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα, να απαιτούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, να αγωνίζονται για δημόσια, δωρεάν και υψηλής ποιότητας παροχές υγείας, εκπαίδευσης, καθώς και για όλα τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργάτες και ο λαός της χώρας τους. Ακόμη, τα συνδικάτα πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή τους,
για τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων των γειτονικών χωρών, με τους οποίους τους ενώνουν κοινά προβλήματα που προέρχονται από την εκμετάλλευση της εργασίας τους από τις πολυεθνικές, ενώ στην πραγματικότητα οι ίδιοι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Γιατί τι άραγε έχει να χωρίσει, συνάδελφοι, ο εργάτης από την Αλβανία που δουλεύει στην Μπουλζίκα στο ορυχείο, χωρίς να ξέρει αν θα γυρίσει ζωντανός στο σπίτι του για τα κέρδη του καναδέζικου μονοπωλίου, από τον συνάδελφο στην Ελλάδα που δουλεύει στο λιμάνι και τον εμποδίζει να αγωνιστεί για καλύτερους όρους εργασίας ώστε να μην θυχθούν τα κέρδη του κινέζικου μονοπωλίου, ή από τον συνάδελφο στη Σερβία που δουλεύει από ρυθμούς, με ρυθμούς απόλυτης εντατικοποίησης στο εργοστάσιο για ένα μισθό πείνας για τα κέρδη του ιταλικού μονοπωλίου. Τι έχουν να χωρίσουν οι εργάτες της Ελλάδος και της Τουρκίας, της Κύπρου και της Τουρκίας? Μήπως πρόκειται αυτοί να μοιραστούν τα κέρδη τους, οι κολοσσοί του πετρελαίου, Αμερικάνοι, Γαλλικοί, Ιταλικοί, με τους λαούς των χωρών από όπου τα εξάγουν? Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι των Βαλκανίων δεν έχουν να χωρίσουν με τίποτα. Σκόπιμα κυβερνήσεις ή άλλες ομάδες των Βαλκανικών χωρών προσπαθούν να καλλιεργήσουν τις εθνοτικές συγκρούσεις, τον εθνικισμό και το μίσος, για να εξυπηρετήσουν τα οικονομικά συμφέροντα των πλουσίων της χώρας τους με τη στήριξη μερελιστικών κέντρων όπως είναι Αμερική, Ενωμένη Ευρώπη, Ρωσία, που μεταξύ τους ανταγωνίζονται και συγκρούονται για τον έλεγχο της αγοράς των Βαλκανίων και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Με αυτόν τον τρόπο υπονομεύουν την ειρήνη και την ευημερία των λαών. Γι' αυτό το λόγο η απάντηση των εργαζομένων πρέπει να είναι η αλληλεγγύη, ο διεθνισμός, η σταθερή πάλη για την βελτίωση των συνθήκων δουλειάς και της ζωής τους. Άλλωστε, όπως είπα και πριν, τα προβλήματα είναι κοινά και μόνο όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Ζωντανό παράδειγμα αυτό που συμβαίνει στον κλάδο μας, στον κλάδο των ενθυαλωμένων ποτών, με τον πιο μεγάλο παγκόσμιο και σκληρό εκφραστή του κεφαλαίου, την πολυεθνική Coca-Cola. Είναι, συνάδελφε, ένα ζωντανό και επίκαιρο παράδειγμα και το αναφέρω γιατί στο πρόσφατο ταξίδι μου στην Κύπρο διαπίστωσα ότι την ίδια ακριβώς τακτική που εφάρμοσε στην Ελλάδα η Coca-Cola, την ίδια ακριβώς τακτική προσπαθεί να εφαρμόσει και στην Κύπρο. Και να είστε σίγουροι, συνάδελφοι των άλλων Βαλκανικών χωρών, την ίδια ακριβώς πολιτική θα ακολουθήσει και όπου αλλού μεταφέρει τις δραστηριότητές της. Ενδεικτικά, αναφέρω, σε ένα χρονικό διάστημα 5 ετών, έκλεισε διαδοχικά σχεδόν όλα τα εργοστάσια που υπήρχαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Κέρκυρα, Μεσολόγγι, Πάτρα, Ρόδο, Βόλο, Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας τις εργασίες της ή σε άλλες χώρες όπου βρίσκει φθηνό εργατικό κόστος ή τις δίνει σε υπερεργολάβους όπου οι συνθήκες εργασίας, αμοιβής, ασφάλειας είναι σχεδόν μηδαμιδές, αλλά και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτούς ανύπαρκτα. Εμείς λοιπόν ορθώσαμε ανάστημα και συγκρουστήκαμε με αυτή την πολιτική της Coca-Cola. Κηρύξαμε μποϊκοτά στα προϊόντα της για να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο και να αποκατασταθούν τα δίκαια των εργαζομένων. Δύναμη και ελπίδα μας δίνει και ο αγώνας των φίλων Ισπανών της Coca-Cola, που μετά από 1786 ημέρες αγώνα κατάφεραν να την νικήσουν και να την υποχρεώσουν να ανοίξει το εργοστάσιο της Μαδρίτης. Ο αγώνας μας εδώ στην Ελλάδα έχει χαλάσει τη δημόσια εικόνα της Αμερικανικής Πολυεθνικής, παρά τα εκατομμύρια που σκορπάει σε διαφήμιση και άλλες μορφές επικοινωνίας για να βελτιώσει το προφίλ της. Σας καλούμε λοιπόν να μεταφέρετε στις χώρες σας αυτό το μήνυμα, γιατί είναι ένα μήνυμα ελπίδας και νίκης για όλη την εργατική τάξη. Η Coca-Cola ήταν και είναι το σύμβολο του παγκόσμιου εκμεταλλευτικού συστήματος και ο αγώνας μας εναντίον της είναι αγώνας όλων των εργαζομένων του κόσμου. Γι' αυτό θεωρώ επίκαιρο το παράδειγμα με την Coca-Cola, αλλά και γι' αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα η δεξαγωγή του δεύτερου Βαλκανικού Συνδικαλιστικού Φόρουμ στην έδρα, στην καρδιά του αγώνα ενάντια στον σκληρό του εκφραστή του κεφαλαίου, την Coca-Cola. Συνάδελφοι, όπως ανέφερα και πιο πάνω, κοινά τα προβλήματα, κοινοί αγώνες. Έτσι μόνο και μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερα το συντονισμό και τη συνεργασία μας με κοινές δραστηριότητες για την ανάπτυξη των αγώνων των εργαζομένων της περιοχής μας, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα και για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για τους ίδιους και για τα παιδιά μας. Ζήτω εργατική τάξη, ζήτω οργανωμένος ταξικός αγώνας, ζήτω ο διεθνισμός. Σας ευχαριστώ.